πολύ. Ευχαριστώ πολύ την Αντιδήμαρχο, τη Χρυσούλα Τεντόμπρου, όλη τη Δημοτική Ομάδα και τους Αντιδημάρχους που βοήθησαν ο καθένας στον τομέα της ευθύνης και της δραστηριότητάς του. Την Επιτροπή που ήταν από την αρχή κοντά σε αυτό το χριστουγεννιάτικο παραμύθι, ώστε να γίνει πραγματικά ένα παραμύθι για 21 μέρες μέσα στην καρδιά της πόλης μας, τους εθελοντές και όσους δεν φαίνονται μπροστά, αλλά στήριξαν πάρα πολύ στα μετόπισθεν, από τον πρώτο και την πρώτη μέχρι τον τελευταίο που εργάστηκαν, που έδωσαν το μεράκι τους, την αγάπη, κόπο και πολύ χρόνο από την καθημερινότητά τους, για να μπορέσουμε να προσφέρουμε αυτό το όμορφο παραμύθι για πρώτη χρονιά, για πρώτη φορά, σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα. Και όπως είπα, για μας η μεγαλύτερη χαρά και η μεγαλύτερη ανταμοιβή είναι αυτά τα μεγάλα και πλατιά και λαμπερά χαμόγελα των παιδιών μας, που ήρθαν εδώ και πέρασαν αυτές τις Άγιες Μέρες όμορφα, ζωντανά, έδωσαν την ενέργειά τους και η πόλη μας πήρε ζωή και χαρά σε μια χρονική περίοδο που πραγματικά ήταν πολύ ήσυχα τα προηγούμενα χρόνια. Δίνουμε λοιπόν τη δέσμευση και την υπόσχεση με τη δική σας αγάπη και στήριξη και με το δικό μας ενδιαφέρον και την προσπάθεια του χρόνου να μετατραπεί όλη η πόλη μας και ο Δήμος μας σε ένα ανοιχτό και μεγάλο χριστουγεννιάτικο παραμύθι, που θα έρθουμε όλοι να καταθέσουμε τα όνειρά μας, το όραμά μας, τη χαρά μας, τις ευχές μας και να γίνει η πόλη μας ζωντανή, χαρμόσυνη και να υπάρχει αυτή η γλύκα και αυτές οι χριστουγεννιάτικες μυρωδιές, ώστε και το χειμώνα πραγματικά η πόλη μας να είναι όπως το Πάσχα ή όπως το καλοκαίρι. Το αξίζουμε όλοι, το αξίζουν τα παιδιά μας, το αξίζει αυτή η πόλη. Να ευχηθώ και εγώ από την πλευρά μου καλή χρονιά σε όλους, με πάνω απ' όλα προσωπική υγεία, οικογενειακή υγεία. Θα το επαναλαμβάνουμε συχνά γιατί δεν είναι ούτε δεδομένο ούτε αυτονόητο, είναι το πιο πολύτιμο αγαθό. Να έχουμε προκοπή, να έχουμε αγάπη, να έχουμε ειρήνη, μια ειρηνική περίοδο και να δουλέψουμε όλοι μαζί με την ατομική ευθύνη του καθενός, του κάθε πολίτη, τη συλλογική και τη δική μας άοκνη προσπάθεια, το μεράκι, την οργάνωση, τη δουλειά από τη δική μας πλευρά, ώστε να φέρουμε στον τόπο μας πραγματικά ευημερία, προκοπή, άνθηση και πρόοδο όπως αξίζει, προκειμένου να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις των καιρών και η Κέρκυρα να μπει πραγματικά στις πρώτες γραμμές και ως τουριστικός προορισμός, αλλά και ως προορισμός που έχει να επιδείξει πολιτισμό, έχει να επιδείξει γράμματα, έχει να επιδείξει ιστορία, αρχιτεκτονική και έχει όλα εκείνα τα προσόντα μιας ευρωπαϊκής πόλης και μιας πρωτεύουσας περιφέρειας. Έτσι πρέπει να τη βλέπουμε για να τη φτάσουμε εκεί που της αξίζει και να την παραδώσουμε ακόμα καλύτερη στους επόμενους. Καλή, ευλογημένη και καρποφόρα χρονιά σε όλους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη και τη στήριξή σας.